Μία τέτοια περίπτωση είναι και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, που έχει το δικό του περίπτερο στον χώρο 14 που μου ανήκει η εκπαίδευση και είναι μαζί μου ο Πρίτανης, ο κύριος Ανδρέας Φλόρος. Κύριε Πρίτανη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Παρών το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο 87η Διεθνή Θεσσαλονίκη. Δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που το Πανεπιστήμιο δίνει την παρουσία του, έχει παρουσία στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, παρουσιάζοντας ως επιτοπλίστων φέτος πέρα από τα προγράμματα σπουδών προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και κύρια ερευνητικά αποτελέσματα που έχουν παραχθεί από την έρευνα που πραγματοποιείται από συναδέλφους καθηγητές του Πανεπιστήμιο και που βέβαια είναι χρήση και πολύ επίκαιρη, όπως θα μπορέσουμε να δούμε. Πάντως, αν δούμε και το περίπτερο, βλέπουμε στιγμή ένα περίπτερο στο οποίο όχι απλώς υπάρχει ζωή και αξιοποίηση τεχνολογία, θα λέγαμε. Αναφερθήκατε πριν και στην αξιοποίηση των δεδομένων που προκύπτουν από την εκπαίδευση. Αν μπορούμε να πάρουμε μια γεύση, τι είναι αυτό το οποίο εκθέτει αυτό το όμορφο, λέω, περίπτερο. Βεβαίως, εδώ στον πρώτο χώρο του περιπτέρου που βλέπουμε στα αριστερά μας, έχουμε ουσιαστικά την δραστηριότητα, επιδεικνύουμε τη δραστηριότητα του Hub of Arts Laboratory, ενός εργαστηρίου κόμβου εργαστηρίων τέχνης, όπου είναι ανοιχτό για το κοινό, λειτουργεί στην πόλη της Κέρκυρας και όπου οποιοδήποτε μπορεί να χρησιμοποιήσει τον εξοπλισμό που διαθέτει για την παραγωγή ψηφιακής μορφής. Επαυξημένη και... Βλέπουμε εδώ παραδείγματα που λειτουργούν αυτή τη στιγμή από εφαρμογές ψηφιακή... εικονικής πραγματικότητας. Επαυξημένη πραγματικότητα, λέει ο Γιάννης Αυτοκοντρούλη, είχε καταλάβει από τις εικόνες που δείχνουμε. Είναι εικονική πραγματικότητα, είναι ένας νέος τρόπος για να μπορεί η συγκεκριμένη εφαρμογή να έχει κάποιος πρόσβαση σε αρχαιακό υλικό με έναν ευέλικτο τρόπο που είναι πολύ πιο προσιτός από το να πηγαίνουμε σε μια δυσδιάστατη διεπαφή με πολλές ταινίες και να επιλέγει ταινίες που θέλει να δει με κάποιον εναλλακτικό τρόπο. Στη συνέχεια, στο βάθος του περιπτέρου και κινούμενοι προς τα δεξιά, έχουμε έναν τομέα εφαρμογών με αισθητήρες χαμηλού κόστους, όπου υπάρχει και μια δακοπαγίδα αλλά και ένα σεισμογράφος χαμηλού κόστος, ενδεικτικά να πω ότι ένας τυπικός σεισμογράφος στοιχίζει περίπου 10.000 ευρώ, ίσως και παραπάνω. Εδώ συζητάμε για συσκευές οι οποίες φτιάχνονται με ένα κόστος περίπου 150-200 ευρώ, το οποίο σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να δημιουργήσει ένα πολύ πυκνό δίκτυο, να έχει πολύ μεγαλύτερη αξιοπιστία σε τοπικό επίπεδο και να δίνει πολύ καλύτερες μετρήσεις σε προγνωστικά μοντέλα τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να θωρακίσουμε με όρους πολιτικής προστασίας γενικά την κοινωνία και την οικονομική δραστηριότητα. Στη συνέχεια μπορούμε να δούμε εφαρμογές τεχνολογικής φύσεως σε θέματα εκπαίδευσης. Εδώ συγκεκριμένα βλέπουμε μία εφαρμογή η οποία προσπαθεί να εκτιμήσει το τι προβλήματα νοητικά μπορεί να δημιουργηθούν σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος εκτελεί ένα πολύ συγκεκριμένο τεστ. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα θα έχουμε μια πανδημία άνοιας. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να είμαστε σε θέση να το προβάλλουμε. Την οποία βλέπουμε... Αυτή τη στιγμή στην οθόνη βλέπουμε εγκεφαλογράφημα του ανθρώπου που εκτελεί το πείραμα. Καταχωρούνται ουσιαστικά οι απαντήσεις σε συνδυασμό με το εγκεφαλογράφημα και μια βάση δεδομένων που ήδη έχει καταχωρηθεί από πάσχοντες και μη πάσχοντες, έτσι ώστε να γίνει μια εκτίμηση με βάση τις απαντήσεις που δίνονται, τις σωστές ή τις λάθος. Και τα εγκεφαλικά σήματα τα οποία καταγράφονται και υποδεικνύουν δραστηριότητα ή μη δραστηριότητα του εγκεφάλου, να υπάρχει μια ασφαλής πρόβλεψη για το κατά πόσο το υποκείμενο το οποίο εκτελεί το πείραμα τελικά έχει πιθανότητα να νοσήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα, παρουσιάζοντας κάποια δυσλειτουργία νοητική, κάποια δυσλειτουργία στον εγκέφαλό του. Κύριε Πρίτανη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Γιάννη, αυτή είναι μια εικόνα από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, όσο θα μπορούσαμε να περιγράψουμε μέσα σε πολύ λίγα λεπτά, όπως μας είπε ο κύριος Πρίτανης, ο κύριος Ανδρέας Φλόρος, και νομίζω πως είναι ένα περίπτερο το οποίο σίγουρα θα κερδίσει τις εντυπώσεις όσο περάσουν από εδώ. Σίγουρα είναι το μέλλον και δεν θα περιμέναμε τίποτα λιγότερο από ένα πανεπιστήμιο, πόσο μάλλον και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Βαγγέλη Καποδίστρια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη ζωντανή εικόνα.